Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Στην Πάτρα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας για την παράδοση της Ολυμπίας Οδού. Συνάντηση και με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη στο Δημαρχείο. Κατά 97% έχει ολοκληρωθεί η Πατρών Κορίνθου. Ο δρόμος, μήκους 120 χιλιόμετρων, έχει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Κεντρική νησίδα, διαχωριστική, λωρίδα ασφαλείας και πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο που πληρεί όλες τις προδιαγραφές για να προσφέρει ασφάλεια και άνεση στους χρήστες. Μειώνοντας την απόσταση από Αθήνα Πάτρα σε περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά. Σαφές τώρα προβάδισμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας δίνει νέα δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Sky από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας κοινή γνώμη, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 17,5%, καθώς συγκεντρώνει 33% έναντι 15,5% του κυβερνώντος κόμματος. Επίθεση του Sky στον Νίκο Νικολόπουλο, χωρίς να τον κατονομάζει, κατηγορεί τον ανεξάρτητο βουλευτή Αχαΐας σε σχέση με όσα λέει για το Survivor. Έρευνα σοκ τώρα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η θνησιμότητα από αυτοκτονίες και η παιδική θνησιμότητα έχουν χειροτερέψει κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, η ψυχική υγεία, ιδίως η κατάθλιψη, έχει χειροτερέψει σημαντικά, αλλά δεν υπήρξε αύξηση των ανθρωποκτονιών. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές μπαίνουν στο στόχαστρο των τραπεζών, οι οποίες εντείνουν τη μάχη για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων. Το επόμενο διάστημα, περισσότεροι από 50.000 δανειολήπτες θα λάβουν εξώδικα για την εξόφληση του συνόλου της οφειλής τους προς τις τράπεζες εντός 3 ημερών, αφήνοντας ωστόσο παράθυρο για κάποιο είδους ρύθμιση. Έχασε τώρα από τον Ολυμπιακό ο Προμηθέας με 72-53. Ξανά στην κορυφή η Ερυθρόλευκη. Γιορτή του μπάσκετ στην Πάτρα. Και εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Patras TV. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Thank you.
σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή.